Να εκφράσουμε εκ μέρους της διοίκησης της Ομοσπονδίας Κονδόμων την οργή μας και την αγανάκτηση για τα συνεχιζόμενα εργοδοτικά εγκλήματα. Οι χώροι δουλειάς στην κυριολεξία έχουν γίνει παγίδες θανάτου λόγω της ιδιωτικοποίησης και των ελλείψεων σε μέτρα ασφάλειας, αλλά και λόγω των ανύπαρκτων ελέγχων των αρμόδιων ελεκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η σημερινή Υπουργός Εργασίας, η Δόμνα Μιχαηλίδου, αλλά και ο προηγούμενος, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχουν μεγάλες ευθύνες, γιατί επαναλημμένα η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας έχει ενημερώσει και έχει αναδείξει την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους δουλειάς, ωστόσο επί της ουσίας η κατάσταση χειροτερεύει. Δεν δεχόμαστε ότι φταίει κακιά η στιγμή. Είναι γνωστό διαχρονικά ότι τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τόσο τα γενικά εργοταξιακά, όσο και τα ατομικά, αντιμετωπίζονται από τους μεγάλους εργοδότες και τις κυβερνήσεις τους ως κόστος, ως επιπλέον έξοδα. Όπως αντιμετωπίζονται άλλωστε ο μισθός, η ασφάλιση και όλα τα άλλα που αφορούν τους εργαζόμενους στα εργοτάξια. Άμα δούμε τα κέρδη των κατασκευαστικών εταιριών, μόνο για το 2023 παρουσιάζουν τεράστια αύξηση και πιο συγκεκριμένα η ΜΕΤΚΑ κατά 158%, ο ΑΒΑΞ κατά 344%, η ΤΕΡΝΑ κατά 132%. Το ότι οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου αναδεικνύεται και από τα πρόσφατα τραγικά περιστατικά που είχαμε και στην περιοχή μας. Στο εργοτάξιο στο Βέρμιο, στην κατασκευή αναμογεννητριών, όπου έχασε τη ζωή του συνάδελφος χειριστής, ο οποίος εγκλωβίστηκε στο σπαστήρα. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο συνάδελφος καταπλακώθηκε από σωλήνες και έχασε τη ζωή του. Ταυτόχρονα, μόνο το προηγούμενο διάστημα, είχαμε 7 νεκρούς οικοδόμους σε Τρίκαλα, Καλαμάτα, Κρήτη, Άργος, Αθήνα και Σάμο. Ακόμα δεκάδες συνάδελφοι τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών σε γιαπιά και εργοτάξια σε όλη την Ελλάδα. Τα ζητήματα των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας έχουν τεθεί με συγκεκριμένα αιτήματα και πρόσφατα αλλά και παλιότερα στους υπουργούς εργασίας μέσα από τις απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου, παραστάσεις διαμαρτυρίας, συγκεκριμένες καταγγελίες με συγκεκριμένα περιστατικά σε χώρους δουλειάς. Αυτό που αποδεικνύεται ως επιτακτική ανάγκη είναι η επαναλειτουργία των μεικτών επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας για τις κατασκευές που οι κυβερνήσεις αρνούνται να υλοποιήσουν. Οι εργαζόμενοι έχουμε επιλογή. Την καταγγελία, την οργάνωση, το συνδικάτο, το συλλογικό αγώνα, τη διεκδίκηση αυτών που δικαιούμαστε και θα προστατεύσουν τη ζωή μας. Έχουμε τη δύναμη στα δικά μας χέρια. Μόνο εμείς, αν το πάρουμε απόφαση, μπορούμε να υπερασπιστούμε την ίδια μας τη ζωή. Ο αγώνας για την προστασία της ζωής μας είναι ταυτισμένος για τη μάχη, για τις αυξήσεις στα μεροκάματα, για ανθρώπινα ωράρια, για 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων κ.ο.κ. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο των κατασκευών να συμμετέχουν στην απεργία στις 17 Απρίλη, που οργανώνουν ταξικά συνδικάτα, και στις απεργιακές συγκεντρώσεις στη Βέρεια, στις 10.30 στην πλατεία Δημαρχείου, στην Άουσα στις 10.30 στην κεντρική πλατεία και στην Κοζάνη στις 11 η ώρα στον κεντρικό πεζόδρομο. Πραγματοποιούμε αυτή τη συνέντευξή μας σήμερα συμβολικά ακριβώς κάτω από το κτίριο του Τμήματος Τεχνικής Επιθεώρησης Εργασίας για να αναδείξουμε στους συναδέλφους μας και στο λαό τη σημασία που έχει να κάνει η υπόθεση δική του την υπεράσπιση της ζωής του, δυναμώνοντας τα σωματεία του, μπαίνοντας και ο ίδιος στον αγώνα για σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας στους χώρους δουλειάς. Στην απεργιακή μάχη, την Τετάρτη στις 17 του μήνα στις 10.30 στην πλατεία Δημαρχείου στη Βέρεια και την ίδια ώρα στην κεντρική πλατεία στην Άουσα, όσον αφορά τον νομό μας, υπόθηκε και για την Κοζάνη για τη συγκέντρωση, χρειάζεται να στείλουμε μήνυμα ότι μπροστά στα κέρδη των εταιριών δεν θα επιτρέψουμε να θυσιαστούν οι ζωές των εργαζομένων και ότι εμείς επιλέγουμε τις ζωές μας. Το λέμε έτσι πραγματικά γιατί θεωρούμε ότι η κύρια αιτία των εργατικών ατυχημάτων, εργοδοτικών εγκλημάτων όπως τα ονομάζουμε εμείς, δεν είναι άλλη από το ότι η εργοδοσία, είτε αυτή είναι το κράτος, είτε οι ιδιώτες, λογαριάζουν ως κόστος τη λήψη ουσιαστικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στα εργοστάσια, τα γιαπιά και κάθε χώρο δουλειάς. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού κέρδους, που πέρα από τους χαμηλούς μισθούς, τις λίγες εναπομείναντες κλαδικές συμβάσεις, το κλέψιμο των τριωτιών και άλλων τρόπων εντοπίζεται και σε άλλες μεθόδους της εργοδοσίας, οι οποίες εν τέλει
αποδεικνύονται θανάσιμος κίνδυνος για την ίδια τη ζωή των εργαζομένων. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι η εντατικοποίηση, που το ζούμε όλοι με το «κάνε γρήγορα» για να βγει η δουλειά. Γιατί όσα περισσότερα παράγονται στο λεπτό και την ώρα, τόσο πιο πλούσιος γίνεται ο εργοδότης. Είναι μία μέθοδος που τη συναντάμε σχεδόν παντού. Από την ανάγκη λοιπόν να βγει η δουλειά και να φουσκώσει το κέρδος, πηγάζουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με μηχανήματα υποσυντηρημένα, οχήματα, συστήματα ασφαλείας που παρακάπτονται για να μην σταματάνε συχνά οι μηχανές. Η ανάθεση αυτών των ελέγχων σε ιδιώτες των εξωτερικών υπηρεσιών ελέγχου δεν μπορεί να μειώσει τους κινδύνους για τους εργαζόμενους, αφού αντικειμενικά η σχέση ελεγκτή και ελεγχόμενου αποκτά πελατειακά χαρακτηριστικά, αφού οι εργοδότες πληρώνουν αυτές τις εταιρείες για να ελέγχονται. Αντίστοιχα, είναι άσχημη η κατάσταση με το Τμήμα Τεχνικής Επιθεώρησης Εργασίας στο νομό μας, όπως και πανελλαδικά, το οποίο είναι υποστελεχωμένο με μη επαρκή μέσα ώστε να πραγματοποιήσει το έργο του, όπως οχήματα, ακόμα και εργαλεία μέτρησης, όπως υγρασιόμετρα και άλλα. Η αντιστοιχία ελεγκτών και αριθμού επιχειρήσεων στο νομό μας δείχνει τα ίδια αποτελέσματα με τα πανελλαδικά και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι χρειάζονται χρόνια για να ελεγχθούν έστω και μια φορά οι χιλιάδες επιχειρήσεις του νομού. Η ευθύνη του κράτους είναι μεγάλη και αποδεικνύει η ίδια η ζωή ότι για λογαριασμό των κερδών των λίγων δεν υπολογίζει τη ζωή των εργαζομένων. Ευθύνη έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και των προηγούμενων για το ότι μετατράπηκε το Τμήμα Τεχνικής Επιθεώρησης Ανεξάρτητη Αρχή. Το γεγονός ακόμη ότι ο νομός μας διαθέτει μόνο 2 ασθενοφόρα είναι εξοργιστικό, όπως και η υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Εμείς το λέμε, όπως το είπε και ο συνάδελφος πριν, ότι δεν φταίει η κακιά η ώρα για τα εργατικά ατυχήματα. Ξανά προειδοποιούμε, λαμβάνοντας υπόψη την έξαρση των εργοδοτικών εγκλημάτων και ιδιαίτερα στις κατασκευές, ότι οι εργαζόμενοι χρειάζεται να κάνουν δική τους υπόθεση τη διεκδίκηση αυτών των μέτρων, σε αντίθεση με τις τάσεις της εργοδοσίας. Χρειάζεται να δυναμώσει η σύγκρουση μέσα στους χώρους δουλειάς, η οργάνωση και η διεκδίκηση από το ίδιο το κράτος. Σε λίγο καιρό ξεκινάει η περίοδος που παίρνει μπρος η μεταποίηση των φρούτων. Στα κομποστάδικα θα εργαστούν χιλιάδες εργαζόμενοι. Εκεί οι συνθήκες εργασίας είναι ιδιαίτερα άσχημες και η εντατικοποίηση πάει σύννεφο. Τον προηγούμενο χρόνο σημειώθηκαν πολλά εργατικά ατυχήματα σε αυτά τα εργοστάσια, τα οποία δεν δηλώνονται, καθώς ακόμα και στο νοσοκομείο πολλές φορές η εργοδοσία παίρνει αγκαζέ το χτυπημένο εργαζόμενο και με ταξίματα και εκβιασμούς καταφέρνει να μην δηλωθεί ως εργατικό ατύχημα. Επίσης, οδεύουμε προς το καλοκαίρι και θα χρειαστεί αγώνας ώστε να μην εκτεθούν οι συνάδελφοί μας στον καύσωνα. Πέρυσι πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις με το Συνδικάτο των Τροφίμων σε εργοστάσια ώστε να πάρθουν αντίστοιχα μέτρα, όπως και στην αρχαιολογία, όπου οι συνάδελφοι δούλευαν κυριολεκτικά κάτω από λαμαρίνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε εργασίες οδοποιίας και αλλού. Καλούμε λοιπόν όλα τα σωματεία, όλους τους εργαζόμενους, να μπουν μαχητικά μπροστά στην υπεράσπιση της ζωής τους, στη διεκδίκηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Να δώσουμε τη μάχη απέναντι στο κράτος και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όσους έχουν κυβερνήσει στο παρελθόν. Και αφορά τα 13 ώρα εργασίας που έχουν επιβάλει, τους χαμηλούς μισθούς, την ακρίβεια, τους εξοντοτικούς όρους ζωής που ενισχύουν το άγχος για να τα βγάλει πέρα μια εργατική οικογένεια και που όταν αυτό ενώνεται με τους όρους εργασίας αποτελεί ένα εκρηκτικό μείγμα, ένα επικίνδυνο για τη ζωή μας μείγμα. Σκεφτείτε ότι μετά το έγκλημα στα Τέμπη, ακόμα και στο νομό μας, συνεχίζουν να περνάνε τρένα χωρίς να κατεβαίνουν οι μπάρες. Συνεχίζει δηλαδή το πάμε και όπου βγει, τόσο για το λαό, όσο και για τους ίδιους τους εργαζόμενους στο σιδηρόδρομο. Γι' αυτό δίνουμε δυναμικό παρόν στην απεργία στις 17 Απρίλη και για να στείλουμε μήνυμα και στον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, που τη στιγμή που οργανώνει φιέστες για την ακρίβεια, δεν κάνει τίποτα για την υπεράσπιση της ζωής των εργαζομένων. Και πώς να το κάνει ούτως ή άλλως, όταν και εδώ στο νομό μας έχει ως Ευαγγέλιο την ανάπτυξη των κερδών των λίγων και το αφήγημα ότι χρειάζεται να πάμε χέρι-χέρι με τους εκμεταλλευτές μας για να κερδίσουμε ένα ψίχουλο. Δίνουμε λοιπόν αγωνιστικό ραντεβού την Τετάρτη
και διεκδικούμε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε κάθε χώρο δουλειάς. Ενίσχυση του τμήματος τεχνικής επιθεώρησης εργασίας με περισσότερο προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και όχι ως ανεξάρτητη δίθεν αρχή. Μείωση του εργάσιμου χρόνου σε 7 ώρο πεθύμερο 35 ώρο και εξάωρο στις βαριές και αθυγιεινές εργασίες. Ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και του ΕΚΑΒ με γενναία χρηματοδότηση από το κράτος. Και όχι να δίνουν τα δισεκατομμύρια για να τουρνά το και να σκοτώνονται οι λαοί και τα φέντη το φαΐ. Σε χώρους μεγάλης συγκέντρωσης εργαζομένων, παρουσία γιατρού εργασίας, αλλά και ελέγχων για τη διάδοση ασθενειών, όπως του COVID, από κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Διότι πέρσι το καλοκαίρι είχαμε πάρα πολλές καταγγελίες από μεγάλα εργοστάσια κομπόστας ότι διαδιδόταν ο κορονοϊός, έστω και άμα δεν βρισκόμαστε στην πανδημία, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα και συνέβαλε στην έξαρση του ιού, όπως θα θυμάστε, τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη και τους επόμενους μήνες. Παύση εργασιών διεκδικούμε ακόμα στον καύσωνα, σε κάθε εξωτερική εργασία και εξασφάλιση κατάλληλων συνθήκων στις εσωτερικές εργασίες, όπως αερισμός, κλιματισμός, παροχή νερού. Τέλος, καλούμε να τηρηθούν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και στους συναδέλφους ντελιβεράδες, που είναι και αυτοί ένας κλάδος που μετράνε πάρα πολλούς ακατεμένους, ακόμα και νεκρούς, πανελλαδικά. Δίνουμε λοιπόν αγωνιστικό ραντεβού την Τετάρτη 17 Απρίλη σε όλες τις απεργιακές συγκεντρώσεις. Προχωράμε.